Κύριε Περακάκη, επίσης στο αστυνομικό κέντρο της Νεάπολης. Μεγάλη χαρά επισκέφθηκα το πρότυπο ΕΠΑΛ Νεαπόλεως. Επενδύουμε πάρα πολύ στην επαγγελματική εκπαίδευση σε κυβέρνηση. Ψηφίσαμε μάλιστα και ένα νόμο πρόσφατα, ο οποίος εστιάζει πάρα πολύ στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο πώς θα δημιουργήσουμε δομές κάμπους σε όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Πλακωτάκη, εδώ στις εγκαταστάσεις και χάρηκα πάρα πολύ που διαπίστωσε αφενός ότι γίνεται ανανέωση του εξοπλισμού στα εργαστηριακά κέντρα, όπως έχει δρομολογηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ότι από την άλλη τα παιδιά πραγματικά αγαπούν τις ειδικότητες και το τι μαθαίνουν στο πρότυπο ΕΠΑΛ και μας δίνουν μαζί με τις συστάσεις και τις προτροπές και τις ιδέες των καθηγητών τους, νομίζω ότι μας δείχνουν το δρόμο για τις πρόσθετες αλλαγές τις οποίες θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, είμαστε ένα σχολείο που είναι γεμάτο με κοντέινερ, 4 σχολεία συναθρίζονται σε ένα αυλιοχώρο, σε μια περιοχή όπου η σχολική στέγη είναι πρόβλημα. Πώς θα λυθεί αυτό? Γενικότερα, το θέμα της σχολικής στέγης είναι κάτι στο οποίο συνεργάζεται το Υπουργείο Ιστορικών, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΚΤΥΠ και εμείς προφανώς ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε το αυτονόητο ενδιαφέρον, καθότι είμαστε ο χρήστης αυτών των υποδομών. Είμαστε σε συνεργασία με όλες τις άλλες αντίστοιχες δομές, έτσι ώστε στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που έχει το κράτος και των ευρωπαϊκών αντίστοιχων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, να δούμε ποια είναι τα μέγιστα δυνατά ποσά τα οποία να μπορέσουμε να επενδύσουμε στη σχολική στέγη και στις σχολικές υποδομές. Είναι κάτι που είμαστε από πάνω καθημερινά.